Μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας οι λίστες των κατατόπους διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα ονόματα των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων που στα τέλη του μήνα τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Αυτό αναφέρει σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που έφτασε χθες στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκαλώντας τη μήνυνη της ΟΛΜΕ που προσανατολίζεται σε μετοπική αντιπαράθεση με την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας. Η κίνηση αυτή του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε την οργήλη αντίδραση της ΟΛΜΕ. Η Ομοσπονδία των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης καταγγέλει την ενέργεια του Υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή είναι παράνομη, καθώς με τον τρόπο αυτό προγράφονται οι καθηγητές που θα οδηγηθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας πριν ακόμη ψηφιστεί η σχετική νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο. Είμαστε τρομερά συγκλονισμένοι και απ' την άλλη και αποφασισμένοι και οργισμένοι, γιατί πρώτη φορά στα χρονικά χθες πήραμε στα χέρια μας τη λίστα των συναδέλφων που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και μια κατάφορη παραβίαση του συντάγματος πριν ακόμα καν ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, κάποιοι ήδη κάνουν τον κόσμο σε διαθεσιμότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα σχολεία που κλείνουν, οι μαθητές που μένουν στον δρόμο. 15.000 μαθητές δεν θα μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο τους, ας πούμε, από το iPad και έπεται και συνέχεια. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο την Τρίτη, 10.30 στην πλατεία Καπνεργάτη, να διαδηλώσουμε. Θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, παντού θα πολιορκήσουν τη Βουλή οι εργαζόμενοι για να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα που μας καταστρέφει τη ζωή. Δεν έχει ενημερωθεί και φάνηκε αυτό. Είμαστε μια δεκαμελής αντιπροσωπεία και μοιράζουμε ένα χαρτί που εξηγούμε στον κόσμο τι συμβαίνει και τον καλούμε την Τρίτη να έρθει στη δράση, στην διαδήλωση.